Ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν ασθενής και στη φυλακή και με επισκεφτήκατε και ήρθατε να με δείτε. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αποτελούν το περιεχόμενο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, η οποία είναι μια περικοπή που υπενθυμίζει σε όλους μας πώς ακριβώς θα γίνει η κρίση, η τελική κρίση όλων μας. Είναι πραγματικά σε αυτήν την Κυριακή, την τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, μια ευκαιρία για όλους μας προκειμένου να αναδομήσουμε και να ανακαινήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε μέσα από αυτή την πορεία του Τριωδίου να φτάσουμε στο Πάσχα και να γευτούμε αυτή τη συμμετοχή μας στην Ανάσταση. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδος του Τριωδίου, γιατί προσπαθεί να μας δώσει μηνύματα η Εκκλησία μας, όχι για να καταφέρουμε να πούμε ότι είμαστε άξιοι, αλλά για να καταφέρουμε να πούμε ότι είμαστε ανάξιοι. Αυτό είναι το μήνυμα του Τριωδίου. Και αφού καταφέρουμε να πούμε ότι είμαστε ανάξιοι και να το πιστέψουμε και να το κατανοήσουμε ότι είμαστε ανάξιοι σωτηρίας, τότε έρχεται η μετάνοια. Δεν έρχεται η μετάνοια μέσα από την αυτοδικαίωση. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μετά από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου που μιλούσε για την ταπείνωση του ανθρώπου και τη δεύτερη Κυριακή του Ασώτου, την περασμένη Κυριακή που μιλούσε για τη μετάνοια του ανθρώπου, έρχεται να μας μιλήσει για την εσπλαχνία, έρχεται να μας μιλήσει για τη φιλανθρωπία. Και ακριβώς αυτό είναι το νόημα της μελούσης κρίσεως. Έρχεται να μας πει ο Χριστός ότι έχουμε μια υποχρέωση, εφόσον θέλουμε να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, να αγαπούμε τον συνάνθρωπο. Δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς αγνοώντας τον άλλον. Ο άλλος έχει τις δικές του ανάγκες και εμείς πρέπει να είμαστε συμπαραστάτες. Αυτό είναι το χριστιανικό μήνυμα. Και μας το λέει ο Κύριος ως ένα μήνυμα ζωής, ως ένα μήνυμα τρόπου σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων. Έρχεται να μας πει ότι θα έρθει στη δόξα Του εν δόξη, γιατί την πρώτη φορά που ήρθε, όταν ήρθε για να μας σώσει, όταν ήρθε ο Σωτήρας, ήρθε ταπεινά, σε μια φάτνη και έφτασε στο σημείο να σταυρωθεί από εμάς, από τους ανθρώπους. Την δεύτερη φορά δεν θα έρθει έτσι. Θα έρθει εν δόξη μας, λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Και μάλιστα δεν θα έρθει μόνος Του. Θα έρθει με όλους τους αγγέλους, οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοσή μας είναι εκείνοι που ακολουθούν τα βήματά μας. Εκείνοι που έρχονται και μας εμπνέουν την αλήθεια και μας εμπνέουν την αγάπη, τη φιλανθρωπία, την αλληλεγγύη. Εκείνοι που μας εμπνέουν το καλό δηλαδή. Αυτοί θα είναι οι μάρτυρες για το τι κάναμε. Και βλέπετε ότι όλοι εμείς που λέμε και συζητάμε τη θεολογία, δεν είμαστε σε καμία κατηγορία από αυτές τις κατηγορίες που ακούσαμε σήμερα. Γιατί η θεολογία δεν είναι να τη λες, αλλά να τη ζεις. Το μήνυμα της σωτηρίας δεν είναι να το συζητάμε, δεν είναι να διαλεγόμαστε στις τηλεοράσεις, είναι περισσότερο να το ζούμε. Βεβαίως δεν είναι κακό να το συζητάμε, δεν είναι κακό μεταξύ μας να δίνουμε, να ενδυναμώνουμε ένας τον άλλο και να βοηθάμε ένας τον άλλο και λεκτικά και με το λόγο. Είναι ο λόγος του Θεού που σπείρεται παντού και πρέπει να σπείρεται, αλλά το τελικό αποτέλεσμα του λόγου πρέπει να είναι η πράξη. Και αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Την υποχρέωση που έχουμε όλοι, την ανάγκη που έχουμε όλοι, αν θέλουμε να είμαστε κοντά στον Χριστό, αν θέλουμε να κριθούμε ως ικανοί για την αιώνια ζωή, μας καλεί λοιπόν να είμαστε ευεργέτες, να είμαστε φιλάνθρωποι, να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Και έχει όλες τις κατηγορίες εκείνες της αγάπης, της εσπλαχνίας, που δεν αφαιρεί κανέναν. Δηλαδή,
Τι θέλω να πω, για αυτοί που έχουν χρήματα μπορούν να βοηθήσουν και να βρέψουν αυτούς, να βοηθήσουν να δώσουν τροφή σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά το νερό δεν έχει, δεν αξίζει χρήματα. Είναι μια προσφορά αγάπης, ένα να σου βάλουν από τι νερό. Και όμως το λέει ο Χριστός. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει χρήματα, αλλά να έχει όμως την αγάπη και να προσφέρει νερό. Μπορεί κάποιος να μην έχει χρήματα, αλλά να έχει όμως την αγάπη και να πάει μια επίσκεψη σε ένα ασθενή. Να έχει την αγάπη και να πάει να επισκεφτεί έναν φυλακισμένο. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν, και αυτοί που δεν έχουν, για να μην έχει κανείς δικαιολογία ότι δεν εφάρμοσε την αγάπη, μπορούν να φιλανθρωπήσουν έναν τέτοιο συνανθρώπο. Επομένως, τα κριτήρια είναι ίσα και για αυτούς που στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας λέει ο Χριστός ότι τους κάλεσε γιατί πραγματικά έζησαν όπως ο ίδιος ο νόμος του Θεού μας προτείνει προκειμένου να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή, έζησαν μέσα στην αγάπη και μέσα στην ανθρωπία, τα έκαναν όλα δηλαδή, γιατί εδώ μας λέει ότι επίνασα και με φροντίσατε και δείξασα και το ίδιο κάνετε και σε όλες τις περιπτώσεις. Και προσέξτε, στην άλλη κατηγορία εκείνων που εξαποστέλλονται στον πίτο εξώφερον, λέει ότι δεν κάνατε τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν βάλατε στον άλλον. Ούτε μια επίσκεψη δεν κάνετε. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους μέσα από τις πράξεις τους, μέσα από πράξεις που πραγματικά χρειάζονται χρήματα να γίνουν, αλλά και από πράξεις που δεν χρειάζονται χρήματα, αλλά χρειάζεται μόνο η πίστη και η αγάπη. Για να μπορέσουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Και εκείνοι οι άσπραγνοι, οι οποίοι λύγησαν μπροστά στη φιλαργυρία ή μπροστά στη φιλοδοξία ή μπροστά σε άλλα πάθη και δεν βοηθούν και δεν βοήθησαν τον συνάνθρωπο, αυτοί λοιπόν πηγαίνουν εις το πίτο εξώτερο. Γιατί δεν έκαναν καλή χρήση της ελευθερίας τους. Γιατί ήξεραν μεν τι έπρεπε να κάνουν, αλλά δεν το έκαναν. Ήξεραν ότι ο χριστιανισμός όταν το δέχτηκαν είναι μία πίστη που προτείνει ως τρόπο ζωής την αγάπη και αυτό το αρνήθηκαν. Και πρέπει να πούμε αγαπητοί αδελφοί ότι στις μέρες μας ιδιαίτερα, στις μέρες που περνάμε που είναι μέρες κρίσεως οικονομικής, βλέπετε ότι αυτή η ευαγγελική περικοπή έρχεται να μας πει ποιο είναι το χρέος μας. Και προχωρεί απέναντι στον άλλο ο οποίος μας έχει ανάγκη θετικά, να μην είμαστε αρνητικοί. Μα είναι δύσκολη η καιρή, λένε ορισμένοι. Βεβαίως είναι δύσκολη η καιρή, αλλά όμως ο καλός ο καπετάνιος του πουλιού να φαίνεται. Ο καλός ο χριστιανός σε αυτές τις δυσκολίες φαίνεται αν είναι χριστιανός. Τις μέρες που θα επακολουθήσουμε, τα χρόνια που θα έρθουν για την πατρίδα μας, θα είναι πολλά πολύ δύσκολα. Και πολλοί άνθρωποι θα χρειαστούν τη βοήθεια των άλλων, όχι μόνο των πλουσίων, αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από αυτούς. Και πρέπει να μην διστάσουμε να αρνηθούμε την αγάπη μας, γιατί αυτή η αγάπη είναι η μοναδική που σώζει. Δεν έχει καμία θέση στον χριστιανισμό κάποιος που δεν έχει αγάπη. Και βέβαια μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ είμαι στο σπίτι μου, δεν πείραξα κανένα, δεν έβλαψα κανένα, δεν έκλεψα από κανένα τίποτα. Εξομολογούμε και κοινωνώ. Δεν φτάνει αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει πει σε μία άλλη διδασκαλία ότι αυτό που μπορείς να δώσεις στον συνάνθρωπό σου και δεν το δίνεις, είναι σαν να του το πλέβεις, του το στερείς. Και σημασία έχει ότι αυτό στερείται εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν αδικείς όταν μπορείς να βοηθήσεις και δεν βοηθάς. Πρέπει αυτή την περίοδο που διανύουμε να αναδειχθεί ο χριστιανικός λόγος, να αναδειχθεί η χριστιανική σκέψη και προπαντός όμως να αναδειχθεί η χριστιανική ζωή. Πέρασε η πατρίδα μας και άλλες φορές δυσκολίες. Και άλλες κρίσεις πέρασε η πατρίδα μας. Αλλά όμως εκείνοι που κατοικούσαν αυτή την πατρίδα, οι πρόγονοι μας, είχαν στο νου τους και την άλλη κρίση, την τελική κρίση. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν να συνδυάσουν
γιατί μία κρίση και την άλλη. Δηλαδή να βοηθήσουν σε αυτήν την κρίση αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη για να μπορέσουν να κερδίσουν στην άλλη κρίση. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η αιώνια κρίση είναι, αν θέλετε, αυτό που είναι το πιστεύω μας. Προηγουμένως είπαμε το πιστεύω εδώ όλοι μαζί. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Είναι το σπουδαιότερο σημείο. Είναι η αφετηρία. Πώς κανείς πηγαίνει σε ένα ταξίδι και φτάνει στο τέρμα, στο τέρμα, στο λιμάνι. Αυτό είναι το λιμάνι μας. Είναι η αιώνια βασιλεία του Θεού. Για κάθε χριστιανό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η προσδοκία μας. Η μοναδική προσδοκία. Και δεν πρέπει στο όνομα κανενός πράγματος, κανενός αγαθού εδώ στον κόσμο να προδίδουμε αυτόν τον τελικό στόχο της ζωής του χριστιανού. Και μάλιστα στο σημερινό Ευαγγέλιο λέει ότι θα καλέσει όλα τα έθνη, δεν θα καλέσει μόνο τους χριστιανούς. Προσέξτε, όλα τα έθνη. Όλοι μας οι άνθρωποι, ανεξάρτητα ποιοι είναι βαπτισμένοι, ανεξάρτητα ποιοι είναι χριστιανοί, έχουν μέσα τους την εικόνα του Θεού. Έχουν μέσα τους τα σπέρματα εκείνα της αγάπης, του λόγου, έτσι ώστε να μην οδηγούν τη ζωή τους στο παράλογο. Η καταλόγων ευθυπορία του ανθρώπου, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι η υποχρέωση του κάθε ανθρώπου, αν θέλει να βρίσκεται σε μια λογική κατεύθυνση ψυχικής υγείας και σωτηρίας. Αν θέλει να βρίσκεται μέσα στο παράλογο, μέσα στο παραπτήσι, μέσα στον παραλογισμό εκείνο που δεν λογαριάζει τίποτα κανέναν άνθρωπο, σε αυτόν τον παραλογισμό εκείνο των ανθρώπων που μας έφεραν ως εδώ, λόγω του συμφέροντος, λόγω της φιλαργυρίας και μόνο. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό είναι πολύ εύκολο. Ο καρτίφορος είναι πολύ πιο εύκολος από τον ανήφορο. Ξέρω και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο χριστιανικός δρόμος είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Όμως είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή, στη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και βέβαια αυτός ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος της δεσπλαχνίας, ο δρόμος της φιλανθρωπίας είναι αυτό που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι, είναι αυτό που μαλακώνει την ψυχή των ανθρώπων. Πολλές φορές από μια ειδική βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον, μπορεί να τον αλλάξουμε τελείως, να τον αλλάξουμε τον ψυχισμό. Και ξέρετε τι λένε οι πατέρες και οι γραφές για εκείνους που θα καταφέρουν να βάλουν ίχνη σωτηρίας σε έναν άνθρωπο που δεν υπήρχαν αυτά τα ίχνη σωτηρίας. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να σωθούμε οι ίδιοι, αλλά να σώσουμε και έναν συνάνθρωπο. Και όχι να το σώσουμε επειδή του δώσαμε μια περιουσία ή μια κληρονομιά. Επειδή του δώσαμε την αιώνια κληρονομιά. Εκείνη είναι την κληρονομιά που κληρονομούν όσοι ακολουθούν αυτόν τον δρόμο, τον ανηφορικό που είπαμε προηγουμένως, τον δρόμο της αγάπης. Είναι δύσκολο και παράλογο για τους λογικούς ανθρώπους, για εκείνους που κυριαρχούνται από ένα ορθολογισμό. Είναι δύσκολο και παράλογο να βγάλουν κάτι από τις έπιπτες και να το δώσουν σε ένα φτωχό. Αλλά αυτά τα δύσκολα, αυτές οι δύσκολες πράξεις, είναι εκείνες οι πράξεις που μας κάνουν χριστιανούς. Πού πας, ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις τη Βασιλεία του Θεού, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανείς. Μας λέει το Ευαγγέλιο, μας λέει πάλι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι να λέμε να κάνουμε προσευχές και μετάνοιες και δεν έβλαψα κανένα και να αυτοεπαινούμαστε. Εδώ η συγκεκριμένη πράξη, η πράξη της αγάπης είναι εκείνη που μας δικαιώνει. Αγαπητοί αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράζω περισσότερο. Ήθελα μόνο να σας πω ότι το μήνυμα της ελπίδας το οποίο μας δίνει ο Χριστός είναι αυτό το μήνυμα που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Γιατί η κρίση, ξέρετε, μπορεί να είναι εξωτερική για όλους μας, αλλά δεν πρέπει να είναι εσωτερική. Μέσα μας πρέπει να είναι ελπίδα. Γιατί ο χριστιανός ποτέ δεν πίστεψε και ποτέ δεν πρέπει να πιστέψει τα χρήματα. Ποτέ δεν πίστεψε και ποτέ δεν πρέπει να πιστέψει την οικονομία, στην αύξηση της οικονομίας, στην βελτίωση της οικονομίας, των ποσοστών και όλων αυτών που λένε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Ο σωστός χριστιανός αναπαύεται γιατί ξέρει ότι μπροστά στον κλητή θα δικαιωθεί. Προσπαθεί λοιπόν με κάθε τρόπο να τηρεί τις εντολές του και ελπίζει ότι θα δικαιωθεί. Βεβαίως, αυτό είναι θέμα του Θεού. Αλλά ο κριτής έχει τα δικά του κριτήρια, είναι ίσα τα κριτήρια για όλους, δεν αδικεί κανένα.
Και κάτι άλλο, είναι πανεύκολο, αγαπητοί αδελφοί, και τελειώνω αυτό, να σωθεί κάποιος. Όπως μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Είναι τόσο αγαθός και τόσο αγαπητικός ο Θεός που μας προσφέρει δυνατότητα να σωθούμε. Τι θέλει από εμάς? Θέλει καθαρότητα και θέλει αγάπη. Θέλει να έχουμε καθαρό τον εαυτό μας. Και αυτή είναι η αληθινή θρησκεία. Όταν έχουμε καθαρό τον εαυτό μας, το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο Ευαγγελιστό, στην επιστολή του, να έχουμε καθαρό εσωτερικό εαυτό και να βοηθάμε τον πλησίον μας. Και τι μας είπε ο Χριστός? Αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν. Πότε το είπε αυτό? Όταν το ρώτησαν, πώς θα σου πω, ρώτησε ένας νομικός. Πες μου, τι να κάνω για να σου πω? Αγαπήσει τον πλησίον σου ω αυτόν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε μέσα από τα μηνύματα του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και ολόκληρου του Ευαγγελίου, ως χριστιανοί, να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Τότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε πάρει τις σωστές αποφάσεις. Και όταν θα έρθει αυτή η κρίση, που είναι μια δίκαιη κρίση ανάλογα με τα έργα μας, τότε λοιπόν μπροστά στους αγγέλους και μπροστά στον Χριστό που μας κάλεσε σε αυτή την πίστη, δεν θα ντροπιαστούμε. Τότε θα ακούσουμε τη φωνή εκείνη του Χριστού που θα μας πει: ελάτε εσείς μαζί με τα πρόβατα, όχι με τα ερήφια, μαζί με τα πρόβατα, ακολουθήσετε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Γιατί είστε ευλογημένοι, ευλογημένοι του Πατρός. Ζήσατε μια ζωή ευλογημένη και χαριτωμένη και αγαπητική. Πολύ απλά πράγματα μας ζητάει ο Χριστός, όχι δύσκολα. Και σκεφτείτε με τι ανταλλάσσατε η σωτηρία. Με ένα ποτήρι νερό, με μια επίσκεψη στην φυλακή, με μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο για να δούμε τους αρρώστους. Έτσι ανταλλάσσει τη σωτηρία ο Χριστός. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο, δεν είναι αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά για αυτούς που πιστεύουν. Yeah.